Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε 15 λεπτά μπροστά, σε αντίθεση με τα συνέδρια που συνήθως πάμε πίσω. Πάμε πολύ γρήγορα, πολύ καλά. Και σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να σας παρουσιάσω την κυρία Μέμη Τσεκούρα. Όπως έχετε αντιληφθεί, το Δίκτυο Καταγμάτων Ευθραυστότητας στηρίζεται πάνω στην διεπιστημονικότητα. Ο ακρογωνιός μας λίθος είναι η ισότιμη συνεργασία μεταξύ όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και όχι μόνο, μεταξύ όλων των επαγγελματιών υγείας, αλλά επίσης πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή, η γνώμη των ασθενών. Τίποτα δεν πρέπει να γίνει για τους ασθενείς χωρίς τους ασθενείς. Και όπως είπε ο κύριος Τροβάς προηγουμένως, στην Ελλάδα έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πάντα το αρνητικό παράδειγμα. Όπως δεν είναι έτσι τα πράγματα, όταν προσπαθούμε και προσπαθούμε με συστηματικό τρόπο, μπορεί να γίνουμε και παράδειγμα. Μια τέτοια περίπτωση είναι η περίπτωση του επιστημονικού οργάνου που λέγεται Πεταλούδα, του Συνδέσμου των Ασθενών, που είναι ο Σύνδεσμος Ασθενών για την Προαγωγή της Σκελετικής Υγείας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1999, έχει δηλαδή τώρα 23 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, λειτουργίας, με πρωτοβουλία της κυρίας Τσεκούρα και άλλων συνεργατών της, και πραγματικά αποτελεί πρωτοπορία στον ελληνικό χώρο, αλλά όχι μόνο. Έχει αποσπάσει μέχρι τώρα 3 παγκόσμια βραβεία, έχει κάνει 35.000 μετρήσεις οστικής πυκνότητας σε όλη την Ελλάδα. Έχει κάνει πάρα πολλές μελέτες, ίσως πάνω από 150 δημοσιεύσεις, με πολύ καλή τεκμηρίωση, και επίσης χρησιμοποιεί με πολύ μεγάλη επιτυχία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσφέρει ένα τεράστιο έργο. Έχει Instagram, Facebook, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, μια απίθανη δραστηριότητα. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας παρουσιάσω την κυρία Μέμη Τσεκούρα, που πρωταγωνίστησε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και να την παρακαλέσω να παρουσιάσει την προσπάθεια της Πεταλούδας όλα αυτά τα χρόνια, που πραγματικά τιμά την Ελλάδα με τη δραστηριότητά της. Κυρία Τσεκούρα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Τιμή για εμάς που μας καλέσατε για άλλη μια φορά. Είμαστε σύμμαχοι στον αγώνα σας, στον αγώνα όλων που δίνουμε για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς μας. Εμένα σήμερα το θέμα μου είναι η εκπαίδευση των ασθενών. Ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, πολύ κέραιο, που πραγματικά απασχολεί όλους, και τους ασθενείς αλλά και την επιστημονική κοινότητα. Με βλέπετε, με ακούτε? Μάλιστα, σας ακούμε, ναι. Θα σας παρουσιάσω 4 γυναίκες. Είναι 4 αληθινές προσωπικές ιστορίες, 4 γυναίκες που δέχτηκαν να ανέβει η ιστορία τους στο διαδίκτυο και να κοινοποιήσουν το πρόβλημά τους. Είναι η Αλεξάνδρα, 47 χρονών, μια νέα γυναίκα που απέκτησε πρόερη μηνόπαυση και οστεοπαινία. Προβληματίστηκε πάρα πολύ, είναι άτομο δραστήριο. Είναι η Ζωή, 58 χρονών, που έκανε ένα κάταγμα στο καρπό, και το μήνυμα που δίνει είναι το κάταγμα, το ξέρουν όλοι όσοι το έχουν περάσει, πόσο άλλαξε ριζικά η ζωή της. Είναι η Λουκία, 50 χρονών, από τυχαίο γεγονός ανακάλυψε πως έχει οστεοπόρωση και ανήκει στο 58% των γυναικών που δεν έχουν ποτέ κάνει μέτρηση ή δεν έχουν ποτέ απευθυνθεί στο γιατρό τους για το θέμα της οστεοπόρωσης. Και τέλος είναι η Ειρήνη, 57 χρονών, που από ένα προληπτικό απλό έλεγχο, τυχαίο, βρέθηκε πως έχει εγκαθιστημένη οστεοπόρωση σε πολύ σοβαρό
βαθμό. Το κοινό σημείο αυτών των τεσσάρων γενεών που μας είπαν την προσωπική τους ιστορία, ότι όλες εστίασαν στην εκπαίδευση και στην έγκυρη ενημέρωση. Αλλά ας δούμε τι μας λένε τα στοιχεία. Από μία έρευνα, την Timeless Women, που έγινε σε 1.000 γυναίκες με οστεοπόρωση από 55 ετών σε 500 γιατρούς και διεξήχθησε 50 χώρες, που αυτή η έρευνα διερεύνησε την νοοτροπία, τις ενήθειες, τον τρόπο ζωής των γυναικών με οστεοπόρωση, αλλά και τι άποψη είχαν οι γιατροί για αυτές τις γυναίκες, κοιτάξτε τι μας έδειξαν τα στοιχεία και ποια είναι τα αποτελέσματα. Το 31% των ιατρών θεωρούν τις γυναίκες, ότι οι γυναίκες με οστεοπόρωση είναι πολύ δραστήριες. Σε αντίθεση με το 85% των γυναικών που περιγράφουν τον εαυτό τους ως αρκετά δραστήριο. Το 75% των ιατρών πιστεύουν ότι η οστεοπόρωση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ζωή των γυναικών που έχουν ήδη οστεοπόρωση, σε αντίθεση με το 31% των γυναικών που πιστεύουν ότι η οστεοπόρωση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή τους. Το 58% των ιατρών περιγράφουν τις γυναίκες με οστεοπόρωση σαν αδύναμες και έθραυστες. Οι γυναίκες όμως και το 23% περιγράφουν τον εαυτό τους μόνο σαν αδύναμο και έθραυστο. Και βέβαια το 30% των ιατρών πιστεύουν ότι οι ασθενείς τους έχουν παραλείψει μία δόση θεραπείας που τους έχουν δώσει. Η πραγματικότητα είναι ότι το 70% των γυναικών με οστεοπόρωση έχουν παραλείψει μία δόση. Και τι σημαίνουν αυτά τα στοιχεία? Οι γιατροί δεν δίνουν την απαραίτητη βαρύτητα στην επικοινωνία με τους ασθενείς. Θεωρούν ότι οι ασθενείς τους γνωρίζουν τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή τους αυτή η νόσος, σε αντίθεση με τους ασθενείς, που οι ασθενείς δεν θεωρούν σημαντικό το μέγεθος του προβλήματος και δεν θέλουν με κανένα τρόπο να μειώσουν το επίπεδο δραστηριότητας και το πιο συχνό είναι να κρύβουν στοιχεία από τον γιατρό τους. Και σαν άτομα, το προβλήμα είναι ως εξής. Καταρχάς, οι ασθενείς φοβούνται. Το φόβο για τις παρενέργειες των φαρμάκων. Δεν έχουν ακόμα εμπιστοσύνη για τα γενώσιμα. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στα ιατρεία της οστεοπόρωσης. Υπάρχει έλλειψη χρόνου και προσοχής από τον γιατρό τους. Αδυνατούν να πληρώσουν τη δεύτερη μέτρηση της οστικής πυκνότητας και υπάρχει μεγάλη αύξηση ανασφάλιση των ατόμων και ειδικά με τα 2 χρόνια του κορονοϊού οι ανασφάλιστοι έχουν αυξηθεί δραματικά. Αλλά και σαν κοινωνία έχουμε έλλειψη παιδείας και ευαισθητοποίησης. Υπάρχει κοινωνικός ρατσισμός στους ανθρώπους με χρόνιες και βαριές παθήσεις. Θα πρέπει να σημειώσω ότι υπάρχει ακόμα και ηλικιακός ρατσισμός και βέβαια υπάρχουν ανενεργοί πολίτες στο θέμα του εθελοντισμού. Το αποτέλεσμα όλων αυτών να υπάρχει δύσκολη πρόσβαση στη σωστή πληροφορία, να αποστρέφονται το πρόβλημα, να έχουν μειωμένη πρόληψη, οπότε το ρίσκο αυξάνεται και έχουν μηδαμινή λυπή, αν όχι μηδαμινή θεραπεία. Η εκπαίδευση των ασθενών είναι μια πολυδιάστατη έννοια που συνεπάγεται την ενδυνάμωση 3 ομάδων, των ίδιων των ασθενών, των επαγγελματιών της υγείας, των συγγενών του ασθενούς. Η εκπαίδευση αποτελεί σημείο κλειδί της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από νωρίς και να είναι διαρκής. Δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Η εκπαίδευση συνεπάγεται πολλά ωφέλη, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί αυξάνει την ποιότητα της ζωής και μειώνει το κόστο της νοσηλείας. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι ατομική. Το άτομο, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο το πρώτο και μας έχει δώσει πολύ άσχημες πληροφορίες, γιατί το άτομο αντλεί πληροφορίες από το περιβάλλον ή από το διαδίκτυο, που παίρνει πληροφορίες όχι από έγκυρες και ενυπόγραφες επιστημονικές εταιρείες, αλλά οτιδήποτε μειώνει και απαλύνει τον πόνο του στα κοινωνικά δίκτυα. Και δεύτερο, έχουμε την κοινωνική εκπαίδευση, που είναι η συμμετοχή σε σχετικούς με την πάθησή του φορείς. Οι μέθοδοι της εκπαίδευσης είναι πολλοί. Καταρχάς, ο ασθενής θα πρέπει να έχει σε ένα επανέστημα σημείο το ιστορικό του, ένα τηλέφωνο του γιατρού του και ένα τηλέφωνο πρώτης ανάγκης. Ο γιατρός πρέπει να έχει υπόψη του, σε συνεργασία με τον ασθενή, να καθιερώσει 1 μήνα του check-up, ώστε οι ασθενείς να θυμούνται ότι μια περίοδο πρέπει να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο. Να ενθαρρύνει τους ασθενείς να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες,
ώστε να συναστρέφεται με άτομα ίδιας ηλικίας, ίδιων ενδιαφερόντων και να αποφεύγεται η απομόνωσή τους. Τι ζητάει ο ασθενής? Ο ασθενής ζητάει να ενημερώνεται για την υγεία του από τον γιατρό σε κατανοητή γλώσσα. Οι περισσότεροι πραγματικά διαμαρτύρονται ότι δεν καταλαβαίνουν αυτά που τους λέει ο γιατρός. Και βέβαια να έχει βασικές οδηγίες για τη μετέπειτα ζωή του. Τι θα προσφέρει ο γιατρός? Την κατανόηση του προβλήματος, την επιστημονική του γνώση, την αποκατάσταση του ασθενούς και βέβαια οδηγίες που πρέπει να τηρήσει ο ασθενής. Τι μπορεί να προσφέρει ένας σύλλογος ασθενών? Καταρχάς, να ενημερώσει για την ασθένεια, να εκπαιδεύσει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία για ενημέρωση ατόμων που έχουν ήδη κάταγμα στο ισχύο, να ενημερώνουμε και τις οικογένειές τους, αλλά και πώς θα διαμορφώσουν το σπίτι τους και τη συμπεριφορά τους όλοι οι συγγενείς και να δραστηριοποιούνται οι ασθενείς για να μην έχουν κοινωνική απομόνωση. Είναι πολύ σημαντική η κοινωνική απομόνωση, ειδικά στα μεγάλα άτομα. Εμείς τους ασθενείς με οστεοπόρωση και χρόνια επιοσκελετικά προβλήματα τους εκπαιδεύουμε με την ενεργοποίηση του αδρανού σπιθισμού μέσω της παροχής δωρεάν εξετάσεων, έγκυρη και συνεχή ενημέρωση από εξειδικευμένους επιστήμονες με μερίδες, συνέδρια, εντυπωλικό διαδίκτυο, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, να συζητούν το πρόβλημα, να ανταλλάσσουν απόψεις. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιλαμβάνει πάρα πολλούς τομείς, ξεκινώντας από τα ιατρικά, από τα διαιτολογικά, από την άσκησή τους, από την ψυχολογία τους, προβλήματα που μπορούν μεταξύ τους να συζητήσουν και βέβαια να κοινωνικοποιηθούν με νέες παρέες μέσα από δραστηριότητες. Είναι κρίσιμη η σύλλογη ασθενών στους γιατρούς? Ναι, μπορούμε να είμαστε το δεξί σας χέρι, γιατί το θέμα της σκελετικής υγείας είναι θέμα ολόκληρης της οικογένειας. Εδώ βλέπετε μερικά σκιές φωτογραφίες από τις δράσεις της Πεταλούδας σε πανελλαδικό επίπεδο, σας είπε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ήδη έχουμε φτάσει τις 50.000 και πλέον δωρεάν εξετάσεις στον κόσμο. Έχουμε προσφέρει δωρεάν ακτινογραφίες για να πιάσουμε κατάγματα στη σπονδυλική στήλη. Εδώ είναι το έντυπο υλικό μας που και εσείς μπορείτε να προμηθευτείτε για τα ιατρία σας. Και το αποτέλεσμά μας είναι να έχουμε βραβευτεί 3 φορές σαν ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Εδώ θα σας παρουσιάσω, και επειδή εμείς για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και να παρακινήσουμε τον κόσμο να ενδιαφερθεί για το ζήτημα της οστεοπόρωσης και της σκελετικής υγείας, αλλά ιδιαίτερα τις γυναίκες από νωρίς να μπορούν να εξετάζονται και να αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί η πρόληψη είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, μας βοηθούν και άνθρωποι αναγνωρίσιμοι. Θα σας παρουσιάσω 2 μικρά βιντεάκια το πώς μπορούμε να παροτρύνουμε τους ασθενείς να πηγαίνουν στο γιατρό τους να εξετάζονται. Μα, τι έγινε, δεν φάνηκε. Δεν φτάνω πια. Και έχω και μια ενόχληση εδώ. Και ξέρεις ότι 2 στους 3 ασθενείς που πάσουν από οστεοπόρωση έχουν πάθει κάτι από μας στη σπονδυλική στήλη και δεν το γνωρίζουν. Και εσύ έχεις οστεοπόρωση. Ακτινογραφία έκανες. Όχι. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου. Πιστεύω να μην σας έχω κουράσει, να σας έχω δώσει τα μηνύματα που πραγματικά εμείς προσπαθούμε να δώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας αντιμετωπίζουμε πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Ο κόσμος έχει απομονωθεί, φοβάται να βγει έξω, παρατήσανε περισσότεροι τις θεραπείες τους και έτσι έχουμε βάλει σαν στόχο, και εσείς πρέπει να το έχετε βάλει σαν στόχο, ένα restart όλοι μαζί, για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να επισκεφτεί τους ιατρούς τους, να συνεχίζουν τις θεραπείες τους
Υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα στο σύλλογό μας για κατάγματα. Ειδικά τα κατάγματα του ισχύου είναι παραμελημένα και παραμελημένα και από τις οικογένειες που δεν μπορούν να τους εκπαιδεύσουν. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τσεκούρα. Πολύ κατατοπιστική η παρέμβασή της και η ομιλία της. Και νομίζω εδώ ότι πρέπει να δούμε λιγάκι αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Τροβάς και ο κύριος Κοσμίδης προηγουμένως, που δείξανε λίγο απογοητευμένοι για τη συμμόρφωση των ασθενών. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Θα ήθελα ο καθένας από εμάς να βάλει τον εαυτό του στη θέση του ασθενούς όταν είμαστε ασθενείς. Εμείς ως γιατροί που υποτίθεται ότι είμαστε γνώστες, πόσες φορές παρακολουθούμε τις οδηγίες του θεράποντος γιατρού μας. Σαν γιατροί λέμε ότι δεν θέλουμε γιατρούς ασθενείς, γιατί είναι οι χειρότεροι. Έχουν το μικρότερο αριθμό, το μικρότερο ρυθμό συμμόρφωσης. Πώς λοιπόν, όταν μεταξύ μας δεν μπορούμε να πιστούμε, που υποτίθεται ότι έχουμε ένα επίπεδο γνώσεων, μπορούμε να περιμένουμε πιθήνιες, πρακτικές και απόλυτη προσήλωση των ασθενών, όταν αυτοί δεν έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις? Όμως, είδατε ότι υπάρχουν τρόποι. Και κυρίως εκείνο το οποίο χρειάζονται οι ασθενείς είναι χρόνος. Ποιος από εμάς έχει δώσει οδηγίες σε έναν ασθενή να πάρει το φάρμακο, κάποιο φάρμακο για την οστεοπόρωση και έχει σπαταλήσει πάνω από μερικά δευτερόλεπτα, λέγοντας ότι αν δεν το πάρεις θα σπάσουν τα κόκαλά σου και θα το παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ ή μια φορά το μήνα, τέλος πάντων. Ελάχιστος χρόνος και φόβος. Αλλά ούτε ο φόβος, ούτε ο ελάχιστος χρόνος είναι τα στοιχεία εκείνα από τα οποία θα μας βοηθήσουν. Επομένως, η εκπαίδευση που μας είπε η κυρία Τσεκούρα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, αν θέλουμε να κάνουμε μια αλλαγή. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν κάποιος έχει μια ερώτηση, να την απευθύνουμε στην κυρία Τσεκούρα. Ναι, η κυρία Παπακίτσου. Νομίζω ότι όπως πολύ σωστά είπατε, χρειάζεται και ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό συστατικό είναι η εμπιστοσύνη. Γιατί ο γιατρός, είτε χειρουργός είτε όχι, έχει και το άλλο κομμάτι του θεραπευτή, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ταξίδι γιατρού και ασθενούς, το οποίο δεν ξέρεις λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στην ιατρική που θα οδηγήσει. Οπότε χωρίς την εμπιστοσύνη δεν γίνεται. Και ενώ αρχικά ο ιατρικός επαγγελματισμός ξεκίνησε με ένα είδος κοινωνικού συμβολέου, το οποίο όμως φτιάξαν μόνοι τους οι γιατροί, αυτό εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε. Αυτό τη δεκαετία του 70 διαταράχθηκε στα πλαίσια, ας πούμε, της γενικότερης αμφισβήτησης που υπήρχε τότε. Για να διορθωθεί ήρθαν οι κατευθυντήριες οδηγίες, το evidence-based medicine. Νομίζω ότι ο πιο σημαντικός ρόλος που επιτελεί με πολύ κόπο ο Σύλλογος Πεταλούδα είναι ότι αποκαθιστά ακριβώς τη συλλογική εμπιστοσύνη ανάμεσα στους γιατρούς και τους ασθενείς, για να μπορέσει να πετύχει αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Κυρία Τσεκούρα. Ναι, να απαντήσω στην αγαπητή Εύα, στην αγαπητή κυρία Παπακίτσου. Υπάρχει μια έννοια η οποία πρέπει να την δουλέψουμε και οι σύλλογοι γενικά, αλλά και οι ιατρικοί σύλλογοι. Είναι η λέξη ενσυναίσθηση. Είναι κάτι που ειδικά στο εξωτερικό και ειδικά στον IOF πραγματικά γίνονται σεμινάρια. Ενσυναίσθηση των ασθενών και από πλευράς των ιατρών, αλλά και από πλευράς των ασθενών. Δηλαδή, η ενσυναίσθηση είναι ένας ρόλος, ένας κανόνας, ο οποίος είναι ένας ειδικός χειρισμός για να μειώσουμε το κενό που υπάρχει. Γιατί σίγουρα, ειδικά στην Ελλάδα, ο γιατρός δεν μπορεί να έχει, πιέζεται πάρα πολύ, και ειδικά τώρα μετά την πανδημία. Αυτό ήθελα να πω. Yeah, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω στην κυρία Παπακίτσου ότι το σχόλιο της είναι πολύ εύστοχο, αλλά πρέπει λιγάκι να το αναλύσουμε. Είπε η κυρία Παπακίτσου και πολύ σωστά ότι
που να προλάβει ο γιατρός, έχει να κάνει και το θεραπευτικό, έχει να κάνει το χειρουργικό κτλ. Αυτό είναι αλήθεια. Αφού λοιπόν αναγνωρίζουμε ότι είναι αλήθεια, γιατί δεν δίνουμε το ρόλο αυτό που δεν μπορούμε να τον παίξουμε εμείς σε κάποιον άλλον που μπορεί να το κάνει. Αλλά θέλουμε να τα κρατάμε όλα στα χέρια μας. Ή τέλος πάντων δεν βρίσκουμε κάποια βοήθεια από κάποιον άλλον. Επομένως, σε αυτό που πολύ εύστοχα είπε η κυρία Παπακίτσου, εγώ θα έλεγα να το σκεφτούμε όλοι μας και κάποια στιγμή να δεχθούμε ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε σαν άτομα μόνοι μας, ότι τους χρειαζόμαστε όλους και εκεί που δεν μπορούμε εμείς, αυτό που δεν μπορούμε να προσφέρουμε, την ενσυναίσθηση, το χρόνο, τη γνώση, την υπομονή, να δώσουμε το ρόλο αυτό σε κάποιον άλλο που μπορεί να το κάνει. Γιατί στο τέλος, εκείνο το οποίο θέλουμε είναι ο ασθενής μας να παρακολουθεί τις οδηγίες. Και είναι σοκαριστικό αυτό που είπε η κυρία Τσεκούρα, ότι οι γιατροί νομίζουν ότι το 30% δεν ακολουθεί τις οδηγίες, ενώ οι ασθενείς που ξέρουν την αλήθεια λένε αφήστε τα αυτά, το 70% δεν το ακολουθεί. Επομένως, όταν μια θεραπεία δεν ακολουθείται από το 70%, δεν έχει τέτοια συμμόρφωση, πώς περιμένουμε να δράσει και τα αποτελέσματα τα οποία βγάζουμε στο τέλος, τι αντιπροσωπεύουν. Βλέπω όμως τώρα στην οθόνη μας τον κύριο Τροβά και θα του ζητήσω να τα σχολιάσει. Δεν ακούγεστε κύριε Τροβά, έχετε κλείσει το μικρόφωνο. Κύριε Παναγιωτόπουλο, άνοιξε την οθόνη μου γιατί σας άκουσα τώρα τελευταία σας πρόταση και γι' αυτό το λόγο θέλω αυτό να σχολιάσω. Θέλω να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι αν κάτι έχουν καταφέρει στα μεταβολικά νοσήματα και σε κάθε πεδίο είναι γιατί υπάρχει μια πραγματική συνεργασία. Και η συνεργασία δυστυχώς δεν είναι μόνο στα συνέδρια που εκεί τα καταφέρνουμε καλά, αλλά στην καθημερινή πρακτική. Και θέλω να συνηγορήσω σε αυτό που είπατε, γι' αυτό και πήρα το λόγο, ότι πολλές φορές εγώ έμαθα από τους ορθοπαιδικούς, τον προσπάθησα, με διάξαν ο μεντοράς μου και όλοι οι φίλοι μου ορθοπαιδικοί όλα αυτά χρόνια, το σκελετό που λόγω της ειδικότητας, όπως ξέρετε, είμαι ενδοκρινολόγος, δεν θα μπορούσα να είχα τέτοια γνώση και αντίστοιχα υπήρξε αλληλεπίδραση από την πλευρά των άλλων των παθολογικών ειδικοτήτων στους ορθοπαιδικούς για τα παθολογικά αίτια και τους μηχανισμούς αυτούς που και εκείνοι δεν είναι εξοικειωμένοι. Επομένως, αυτό πρέπει οπωσδήποτε στην καθημερινή πρακτική να αυξηθούν οι ρυθμοί συνεργασίας, γιατί αυτό στο εξωτερικό το έχουν καταφέρει πάρα πολύ. Το βλέπουμε καθημερινά και νομίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ για την παρέμβαση και ας θυμηθούμε εδώ και τους αρχαίους προγόνους μας που είμαστε πολύ περήφανοι, οι οποίοι τι είπανε, ότι η επιστήμη μακρά βίος βραχής. Επομένως, όλη τη ζωή του να αφιερώσει κάποιος σε κάποιο θέμα πάλι θα είναι λίγος. Επομένως, όταν ασχολείται και με πολλά και έχει και βραχή βίο, πώς να είναι επαρκή σε όλα. Επομένως, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, απλά δεν φτάνουμε. Άλλη ερώτηση, κυρία Πανουριά. Είναι περισσότερο σχόλιο σε αυτό που είπατε πριν. Πιστεύω άλλαξα οπτική γωνία και προοπτική όταν έφυγα για την Αγγλία. Είχα την αντιμετώπιση ότι επειδή είμαι ο γιατρός ξέρω τα πάντα, ξέρω πολύ καλά τι κάνω, συνήθως ξέρω τι κάνω, αλλά θεωρούσα λίγο τους άλλους ρόλους που ασχολούνται με τον ασθενή, τον φυσικοθεραπευτή, τον νοσηλευτή και ούτω καθεξής, ότι δεν ξέρανε και ίσως δεν ξέρουν όσα ξέρω εγώ, αλλά δεν ξέρω και εγώ όσα ξέρουν αυτοί. Όλο αυτό ήθελα να πω ότι όταν έφτασα στην Αγγλία θεώρησα λίγο περίεργο. Μου φάνηκε πολύ ξενικό το να έχουμε τους εξειδικευμένους νοσοκόμους. Και όμως έχω αλλάξει γνώμη
γιατί έχουν αυτό που είπατε, έχουν το χρόνο και την υπομονή. Είναι πολύ πιο εύκολο ο ασθενής να μιλήσει με τον νοσηλευτή και τα Fracture Liaison Services στο νοσοκομείο μου και σε άλλες περιοχές της Αγγλίας, οι κύριοι πρωταγωνιστές των Fracture Liaison Services για την θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι πλέον νοσοκόμες οι οποίες έχουν εκπαιδευτεί να μπορούν να χρησιμογραφούν. Και εμείς οι γιατροί, ο ρευματολόγος και εγώ, ασχολούμαστε περισσότερο με τις πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι πολλοί οι λόγοι για τις οποίες υπάρχουν νοσοκόμοι. Έχουν και πιο οικονομική η μισθή τους, σίγουρα. Είναι και οικονομικοί οι λόγοι. Αλλά πιστεύω κιόλας γιατί έχουν εντρυφήσει, θέλει μια ειδική προσωπικότητα για να είσαι νοσηλευτής και έχουν αυτό το care που είναι λίγο διαφορετικό από του γιατρού. Δεν ξέρω να σας πω αν είναι καλύτερα ή όχι. Για την ώρα εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα στην αντιμετώπιση του ασθενούς και έχουν και λίγο παραπάνω χρόνο. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Ευχαριστούμε την κυρία Πανουριά. Έχουν λίγο περισσότερο ενσυναίσθηση, χρόνο και ενσυναίσθηση. Ενώ εμείς δεν έχουμε ακούσει αυτό που έλεγε ο Σοκράτης, εν είδα ότι ουδέν είδα. Εμείς τα ξέρουμε όλα και είμαστε κάπως απόλυτοι. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τα δούμε διαφορετικά και ευελπιστώ ότι η νέα γενιά τουλάχιστον θα ακολουθήσει άλλους δρόμους. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Εάν δεν υπάρχει... Κύριε Τροβά, ζητήσατε το λόγο? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να σας ευχαριστήσω και να προχωρήσουμε στην έναρξη του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πολύ για την κυρία Τσεκούρα και για το έργο που κάνει, για τη σημερινή της παρουσία, για τα πολύ ωραία πράγματα που μας είπε και βέβαια για τον κύριο Τροβά, για όλα τα πράγματα που έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά και για την παρέμβασή του και που μας παρακολουθεί στενά. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε.